μιλάμε για ΙΕΚ που δεν έχουν εργαστήρια, δεν έχουν αναλώσιμα και οι σπουδαστές πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Έχουν ένα σωρό προβλήματα, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Το μάθημα δεν γίνεται από βιβλία, γίνεται από σημειώσεις και από τη θέληση των ίδιων των καθηγητών να μας διδάξουν ό,τι μπορούν. Δεν υπάρχει δηλαδή ενιαίο κριτήριο με το πώς υπάρχει δημόσθηση. Ερχόμαστε εδώ πέρα να διεκδικήσουμε πραγματικά τις σπουδές που μας αξίζουν. Γιατί δεν σημαίνει επειδή σπουδάζουμε σε συντηρητή προγράμματα σπουδών να είναι αυτή η διαλυμένη κατάσταση που ισχύει σήμερα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν εργαστήρια και υποδομές με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα, να υπάρχουν βιβλία, να υπάρχουν δωρεάν αναλώσιμα. Το πρόγραμμα σπουδών ουσιαστικά να είναι αυτό που να αξίζει να βγάζει νέους καρδαζιζόμενους που θα βγουν στην παραγωγή, τους αυριανούς δηλαδή, με πλήρη εφόδια και ουσιαστική γνώση. Και όχι αυτό το από εδώ και από εκεί που γίνεται με σημειώσεις, με κόρπους και ένα σωρό άλλα συστήματα. Επίσης είναι ένα πρόβλημα τεράστιο ότι οι απουσίες αυτή τη στιγμή στα έκτη της χώρας είναι πάρα πολύ λίγες, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί σπουδαστές που μπορεί να δουλεύουν, μπορεί να έχουν και άλλες υποχρεώσεις δύσκολα να παρατάνε τις σπουδές τους. Και είναι μια μεγάλη διεκδίκηση για αυτό το κομμάτι, γιατί επιλέγουν ή τη δουλειά ή την κατάρτιση. Γιατί και μιλάμε ότι στα δημόσια έκτη δεν είναι μόνο νεολαίοι, είναι και άνθρωποι δεύτερης ευκαιρίας, οι διαβίωμοι άνθρωποι συνολικά, αλλά μπαίνουν πάρα πολύ ταξιδιωτικά για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Να φανταστείτε αυτή τη στιγμή τα δημόσια έκτη σπουδαστές δεν έχουν καν με το πάσο το 50%. Πρέπει δηλαδή ακόμα και με τη μετακίνησή μας να πληρώνουμε το δυσβάχτιστο των κόστος που μεταφέρεται και εμάς στις οικογένειές μας. Όχι παιδεία για λίγους και κλεκτούς. Αγώνας ενάντια στους ταξικούς φραγκούς.